Επειδή η κατάσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και επειδή ο αντιπεριφερειάρχης είναι αύριο στην Καριά με τεχνικό κλιμάκιο, αν δεν κάνω λάθος, για να ενημερώσει για το οδικό δίκτυο, πάμε να πάρουμε ένα δικό του σχόλιο. Κύριε Χαλικιά, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Χαλικιά. Καλά ήρθες. Πρέπει να πω ότι χθες με τον κύριο Δραγκονταϊδή εδώ μας περιέγραψε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τουλάχιστον το δρόμο της Απόλυπαινας, ο οποίος θα μείνει για πολλούς μήνες κλειστός, κύριε Χαλικιά, έτσι δεν είναι? Τι να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα μείνει και δεν ξέρω ποιες λύσεις προτείνονται, γιατί χτες κάποιους ειδικούς που είχε ο Δήμαρχος, γιατί είναι ένα κομμάτι του δημοτικού αυτό και είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για όλη την επίλυση του θέματος. Και δεν ξέρω ακριβώς τι δρομολογήθηκε. Ξέρω δηλαδή αυτό το θέμα ότι θα τραβήξει. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτό που λέτε για μήνες. Θα πρέπει να βρεθεί, δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εκπληθούν και οι ειδικοί. Ήρθε το ΙΓΜΕ ή κάποιοι γεωλόγοι, αλλά νομίζω υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάτι. Νομίζω ότι ήρθε, για να σας προλάβω, επειδή μας το είπε χθες, ήρθαν και κάποιοι από εταιρείες που κάνουν πολλά μεγάλα έργα. Από την Τέρνα, νομίζω. Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω, να το ψάξουμε λίγο ακόμα. Θεωρώ ότι αν δεν καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το θέμα για το καλοκαίρι, θα είναι φιαλτική κατάσταση για τη Ζωφρίνη. Τώρα με κοιτάτε που περνάνε κάποια λίγα αυτοκίνητα. Σωστά, το καλοκαίρι. Το είπε και ο κ. Ζωκονταϊδής, καθώς η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Γιατί θα είναι αυτή η ανηφόρα, έχουν φύγει τα αυτοκίνητα βεβαίως με παρέμβαση των αστυνομικών. Εκεί ταλαιπωρούνται και οι κάτοικοι που δεν μπορούν να έχουν τα αυτοκίνητά τους έξω από τα σπίτια τους. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι έκανε λόγο. Μιλάμε για 25.000 που θα γίνει 150 κιλικά. Και θα δούμε, θεωρώ δηλαδή ότι και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ακόμα και φανάρια να βάλουμε προβάλλοντα του καλάδε, η απόσταση είναι μεγάλη. Θα είναι μεγάλη καθυστέρηση μια πλευρά και στην άλλη. Θα μαζεύονται ουρές. Δηλαδή δεν. Αυτό ο δρόμο του Φρυνιού ήταν παλιά, όταν ακόμα η Λευκάδα είχε το 10% των αυτοκινήτων. Από την άλλη, όμω, κύριε Χαλκιά, εύλογο, αναρωτιέμαι τι θα γίνει με την έννοια ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ο Δήμαρχο είπε ότι πάει να κοπεί μια πλευρά. Ναι, μπορεί αυτό, όπως είπε και εγώ, το βέβαια και η μηχανική το λένε, εκεί πέρα και γιατί και δικές μου τεχνικές υπηρεσίες πήγαν επί τόπου και εγώ έχω πάει, πήγα και δύο μέρες στο προηγούμενο. Μπορεί να πέσει απόψε που μη συζητάμε και θα ήταν και ευχαριστούμε να πέσει κάποια στιγμή. Τώρα και στους δρόμους και θα έχουμε και αντισμή και θα μαζέψουμε και ό,τι πέσει και θα καθαρίσει, αλλά μπορεί και να μην πέσει και σε 5 και σε 10 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα σημεία τα επικίνδυνα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε μια κατάσταση ανισορροπίας, ξέρω εγώ, έτοιμα να πέσουν, μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή, αλλά μπορεί και να αργήσουν. Δεν μπορεί να περιμένεις. Το θέμα είναι ή θα πρέπει να αλλάξεις δρόμο, πολύ δύσκολο και στο συγκεκριμένο σημείο, ή θα πρέπει να το ρίξεις. Τώρα, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε από τα δύο, δεν ξέρω. Να το πείξω, το κοίταξε, το εξετάξω ο Δήμαρχος, αλλά ακόμα νομίζω να το ψάξουμε ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, αν επιτρέπεται από τους νόμους, δεν ξέρω από τι ακριβώς, γιατί είναι και κόπεδα και τέτοια. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό πολύ. Μάλιστα. Είναι πάντως, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση που είπε και ο Δήμαρχος. Δηλαδή πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση. Γι' αυτό να γίνουν μελέτες. Και αυτό, αλλά αν είναι να γίνει δρόμος, ας πούμε, να στρίψει δεξιά, να αποφύγει αυτά τα δύο σημεία, γιατί είναι και απέναντι ένα επικίνδυνο σημείο από κάτω, είναι μια χαράδρα, είναι μια ρεματιά μεγάλη, τεράστια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο που δεν γίνεται σε 5 και σε 6 και σε 8 και σε 10 μήνες και με μεγαλύτερο ακόμα κόστος. Άρα μιλάμε, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι μας έτυχε τώρα. Το ΙΓΜΕ ήρθε και στην Καριά, το συνέχισε? Όχι, γιατί έφυγαν, ήταν από την άλλη μέρα. Βέβαια δεν έχει καμία ομοιότητα το ίδιο θέμα, δεν έχουμε κάτι που να δούμε. Ότι έπεσε, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ακόμα είχα κάποιου συνδυασμού στη μηχανική, θα το συζητήσουμε αύριο το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Κάποια σημεία που ήταν σε μια στάθεια εκεί πέρα που είχαν κάποια δέντρα πάνω, τα κατεβάσαμε με ειδικό μηχάνημα, με καλαδοφόρο, τα δέσαμε και τα κατράβηξαμε, φύγανε μαζί με τα βάζα από κάτω. Ναι. Έγινε ένα καλό καθαρισμό πίσω από τα πτυχία. Αλλά επειδή υπήρχε μια πρόβλεψη για κάποιες καιρικές συνθήκες και το Σαββατοκύριακο και θέλαμε να δούμε τι υπόλοιπο υπάρχει ακόμα μπορεί να πέσει, και η μηχανική δεν είναι δική μου απόφαση για να ανοίξω το δρόμο. Πρέπει γιατί ο άλλος βάζει το χέρι του στη φωτιά να πει ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος μπορεί κάτι ακόμα να είναι επικίνδυνο. Αν και ανά πάσα στιγμή τα πάντα έτσι που είναι στη Λευκάδα τα πράγματα, ρισκάρεις κιόλας. Θα δούμε, θα κάνουμε μια ενημέρωση αύριο στην Καριά για τους ξεκαθούς κατοίκους. Εκεί που, εντάξει, έχουμε αυτή την αναλλακτική του Αλέξανδρου, αλλά δεν είναι και αυτή κάτι που μπορεί να μείνει για πάρα πολύ καιρό. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχουμε
Μάλιστα. Δεν θα είναι δηλαδή το πρόβλημα όπως είναι στην Απολλώνα και για κάποιο διάστημα, θα είναι κάποιες μέρες ίσως, γιατί εκεί πέρα από το πτυχίο που καθαρίστηκε μέχρι πίσω που δεν έπαθε τίποτα, τα, από κάτω κάτι βροχοπαγίδες, οι οποίες δεν ήταν ακριβώς βραχοπαγίδες, ήταν κάποια σε στυλ σκληρό, ισχυρά μεν λίγο, αλλά όχι πολύ ισχυρά όπως είναι αυτά που βάλουμε στην Αγιο Νικήτα, αυτά δεν ήταν τελείως. Τώρα εδώ πέρα... Για να τοποθετηθούν καινούργια τέτοια, θέλει χρόνο. Γιατί είναι οι παραγγελίες, είναι, είναι οι πιστώσεις και όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή όπως καθαρίσαμε τα εγκρέιτε δύο μέρες, τρεις μέρες και τελειώσαμε. Μάλιστα. Είναι, είναι ναι. δύσκολη η όλη κατάσταση. Πραγματικά, γιατί όπως μου γράφουν και εδώ τώρα οι ακροατές, μην γίνει όλο αυτό το θέμα όπως η Λαγκάδα, μου λένε τουλάχιστον για το δρόμο της Απόλυπαινας. Και... Όχι, εκεί μάλιστα για το δύο σημείο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο σημείο που ήταν πιο επικίνδυνο πριν τη στροφή. Ναι. Εκεί ήδη, γιατί κάναμε μια κουβέντα με τους μηχανικούς, ήταν μια παλιά και με τον πρόεδρο, τον κύριο, τον κύριο Στάχ, τον Πρωθυπουργό. Ναι. Μήπως μπορέσουμε να δούμε, όσο γίνεται, να γίνει και ένα τοπογραφικό, έχω δώσει μια εντολή στους μηχανικούς, ένα μηχανικό τοπογράφο που έχουμε, από τη στροφή, από τους Καρισάνους, να πριν στρέψει την πλατεία, να βγει ευθεία πάνω και να αποφύγει αυτή τη στροφή προς τα μέσα. Να βγει ένας δρόμος δηλαδή μέσα από την πλατεία. Προς τα πάνω. Νομίζω ότι αν αυτό, αν αυτό είναι εφικτό, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες κατασκευές, είναι κάτι προβλήματα με την ίδρυυση, τότε θα λυθεί το θέμα εκεί, γιατί αυτό είναι μόνιμο. Ναι. Μόνιμο. Πάντα εκεί πέρα ή στην μια πλευρά ή στην άλλη, στη Λαγκάδα πέφτουν συνέχεια βράχια, εδώ και χρόνια ανέκαθεν, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό είχε ζητηθεί από τους κατοίκους παλιά, δεν το είχαν σκεφτεί. Εγώ το έπρεπε να το εξετάσουμε αυτό. Και αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει και με ένα κόστος που μπορούμε να αντέξουμε, θα το κάνουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν εσείς αύριο θα συζητήσετε με τους κατοίκους εκεί, θα εξετάσετε τις εναλλακτικές. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά από την άλλη, εγώ εκτιμώ, γιατί τελικά τώρα μεταξύ μας ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι θα συμβεί. Αν το καλοκαίρι βουλιάξει το νησί και δεν υπάρχει Λαγκάδα, δεν υπάρχει η Απόλπαινα, θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Όχι, δεν το συζητάμε, μα δεν υπάρχει πρόβλημα για την Λαγκάδα και το καλοκαίρι. Μιλάμε τώρα αυτές τις μέρες, δεν άνοιξε μια-δύο μέρες. Καταρχάς, τρεις πρώτες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καθαρίζαμε. Και το καλαθοφόρο μετά που κατέβασε τα δέντρα από πάνω, έκοψε και δέντρα παραπάνω. Έμεινε μόνο η χτεσινή μέρα, η οποία χτες είμαστε την μέρα εκείνη με το θέμα με τον Ταμάρη, μέχρι τις 3 ώρα και κάναμε και μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο και πήγε απόγευμα. Χτες και μετά, εδώ σήμερα το πρωί, ανέβηκα με τον κύριο Κοποτιάτη και στην Καριά και το κοιτάξαμε. Και επειδή ήταν και τα δελτία ειδήσεων με κάτι βροχές και που έλεγαν και τα λοιπά, λέει, δεν τα αφήνουμε να δούμε και αύριο και θα έξες ο μηχανικός. Πρέπει να μου δώσει εμένα το OK και να βγάλω μια ανακοίνωση για να μην ξεχωρώ. Σωστά. Τι να πω τώρα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το ίδιο πρόβλημα εκεί. Και από τη μέρα, από τη Δευτέρα και μετά δεν έχει πέσει ούτε μια πέτρα. Θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, πιστεύω. Μάλιστα. Για τη Λαγκάδα των Σφαγιωτών, λέω, με συμπληρώνουν εδώ οι κρατές. Το λέω γιατί η Λαγκάδα λέγεται. Όχι τη Καριά. Για τη Λαγκάδα των Σφαγιωτών. Μάλιστα. Θα είναι λοιπόν με εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ να τα καταγράφουμε. Εντάξει, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε και εμείς και το είπε και ο Δήμαρχος, λίγο υπομονή από τους πολίτες. Δεν πατάς ένα μαγικό κουμπί για να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Είναι κάποια δουλειά και συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί και εδώ με κάποια πράγματα και εμένα με ξενίζουν. Είναι κάποιοι που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε από κάτω το βουνό να μην πέσει γιατί ξέρουμε πώς είναι. Όλοι λευκά δεν είναι έτσι και με αυτά τα φαινόμενα σε άλλες περιοχές βουτάξαν χωριά και έχουν γίνει καταστροφές τεράστιες. Εμείς δεν έχουμε μόνο αυτά τα δύο σημεία. Έχουμε καταπτώσεις, έχουμε 70-80 τόνους και παραπάνω στην Βασιλική. Πριν τον Άγιο Πέτρο, τη Βασιλική που έχει ένα ρεύμα εδώ, θέλουμε τουλάχιστον 10.000 για φορτηγά κτλ. Να τα καθαρίσουμε. Έχουμε σημεία που έχουν διαλυθεί τα δίχτυα άλλη προς τον Άγιο Νικήτα. Καθαρίζαμε τώρα μέχρι τον Άγιο Δωμάτο. Μας ειδοποίησαν στα Χορτάτα, μας ειδοποίησαν στον Εγκλουβί, στην Βαφκερή και πού δεν πήγαμε. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα πάλι αρκετά σοβαρό από το Μανάση προς τα κάτω προς τη Βασιλική. Είχε σε πάρα πολλά σημεία και αυτό το μεγάλο το ζημία που είναι πάλι στο δρόμο από το πυρκάγια πρωτίστομα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα να βγούμε και γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε όλα αυτά τα ίδια. Δεν σας ακούω καλά, σας έχασα τώρα. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα ναι. Κύριε Χαλιγιά. Ωραία, εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε. Πήραμε έτσι ένα στίγμα, μια ενημέρωση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, εντάξει, τίποτα. Ωραία, ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ωραία, καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Χαλιγιά. Να είστε καλά.